Κερδίζει το τζάμπολ από τον Μπιλμπά και πρώτη επίθεση για τον Ολυμπιακό με τον Τόμιτς. Στο μαρκάρισμα του Τζόνσον, ο Βερόβ. Ο Νάκητς με αντίπαλο το Γιάνγκ. Τόμιτς, Νάκητς, άσχημη πάσα για τον Βολκόφ. Επιμένει όμως ο Ουκρανός και 2-0 για τους Ερυθρόλευκους μέσα σε θερμά χειροκροτήματα από τον Σάσα Βολκόφ. Ακούτε τα σφυρίγματα στην επίθεση της Λιμόζ. Ο Φορτέ για τον Βερόβ. Γιάνγκ, Μαρκάριο Νάκητς. Δουλειά που θα είχε αναλάβει ασφαλώς ο Σιγάλας αν ο τραυματισμός του δεν τον είχε αναγκάσει να απέχει επί σειρά αγώνων από τον Ολυμπιακό. Η μπάλα εκτός τερέν για τους Γάλλους που έχουν 9 δεύτερα για να ολοκληρώσουν την επίθεση. Βερόβ για τον Φορτέ, το σούτ από πολύ μακριά καθώς ο χρόνος εξέπνε. Ο Τζόνσον για τον, για τον Τόμιτς. Τόμιτς είναι ατομική προσπάθεια, σούτ εκτός ισορροπίας. Βολκόφ στο επιθετικό rebound και 4-0. Ο Βολκόφ ζητάει και φάουλ. Είδατε τη χαρακτηριστική του χειρονομία. Φορτέ για την Λιμόζ. Βερόβ με αντίπαλο τον Τζόνσον. Μπιλμπά, μαρκάρι ο Βολκόφ. Πασούλας έχει τον Κέμπτον, τον Αμερικανό. Ωραία άμυνα από τον σέντερ του Ολυμπιακού και φάουλ του Έντι Τζόνσον πάνω στον Βερόβ μετά την πάσα του Κέμπτον. Πρώτο φάουλ του αγώνα από τον Έντι Τζόνσον και ξανά η φάση, πεντακάθαρο το φάουλ. Δύο βολές λοιπόν για τον Τζίμι Βερόβ. 24 ετών, ύψος 1,98, διακρίνεται για τις αμυντικές του κυρίως επιδόσεις. Νάκητς, η Λιμόζ προσπαθεί να πιέσει όλο το γήπεδο, εγκαταλείπει την προσπάθεια και ο Τόμιτς αργά-αργά στο κατέβασμα της μπάλας. Ο Τζόνσον για τον Νάκητς. Βολκόφ με αντίπαλο τον Μπιλμπά. Τζόνσον, το σούτ για τρεις. Στο rebound εύκολα ο Μάικλ Γιάνγκ. Και τώρα Φορτέ. Βερόβ. Ο Γιάνγκ προσπαθεί να βγει από τα screen. Τα καταφέρνει αλλά δεν πήρε σε επικίνδυνη θέση την μπάλα. Όμως με ατομική προσπάθεια εκβίασε το shoot. 4-5 η Λιμόζ περνάει μπροστά με αυτό το πρώτο τρίποντο του Μάικλ Γιάνγκ. Ο Τόμιτς για τον Βολκόφ. Και από εκεί στον Νάκητς. Τζόνσον. Φάουλ από τον Βερόβ που καταλογίζει ο Λίμαν. Το πρώτο φάουλ από γαλλικής πλευράς. Βλέπετε εδώ τον Βερόβ. Σπρώχνει και με τα χέρια και με τα πόδια τον Τζόνσον. Ο Νάκητς για τον Τζόνσον. Δεύτερο φάουλ του Βερόβ πάνω στον Αμερικανό του Ολυμπιακού. Ο Τζόνσον που προτίμησε την διείσδυση από το σουτ παίρνει το φάουλ από τον προσωπικό του αντίπαλο. Ο Νάκητς ξανά για τον Τζόνσον και πάλι πάει για το καλάθι ο Αμερικανός. Αποτυχάνει σε δύο προσπάθειες. Νάκητς, δυνατό πάτημα και ο Ολυμπιακός ξαναπερνάει μπροστά. 6-5 από τον Φράνκο Νάκητς. 2,5 λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 6-5, έχουμε μία διακοπή. Ευκαιρία για διαφημίσεις 10 δευτερολέπτων. Johnny Walker Black Label. The taste goes deeper. Που προέρχεται από την μεγάλη σημασία του αγώνα. Φορτέ υπό την πίεση του Τόμιτς. Πάντα ο Γάλλος playmaker για τον Βερόβ. Ξανά Βερόβ. Γιάνγκ. Πιέζεται και από τον Βολκόφ. Στο rebound ο Φασούλας. Πριν ο Μπιλμπά γίνει απειλητικός. Τόμιτς. Ο Ιωαννίδης προτίμησε για το ξεκίνημα τον Τόμιτς αντί του Μπακατσιά. Πράγμα που σημαίνει ότι θέλει να σιγουρέψει τις επιθέσεις του. Δεν βιάζεται για να τρέξει. Ο Τζόνσον, αν και ήταν χωρίς αντίπαλο,
αστόχησε σε αυτό το εύκολο σουτ. 6-5, 16 λεπτά και 32 δεύτερα πριν από το τέλος του μηχρόνου. Φορτέ για τον Κέμπτον που έχει τραβηχθεί πολύ μακριά από το καλάθι. Φάουλ από τον Έντι Τζόνσον πάνω στον Μάικλ Γιάνγκ. Όχι. Κάτι άλλο ασφαλώς έδωσαν οι διαιτητές. Τρία δεύτερα οι παίκτες της Λιμόζ μέσα στην ρακέτα του Ολυμπιακού. Τόμιτς. Για τον Νάκητς. Τζόνσον τώρα. Για τον Φασούλα που παίρνει για πρώτη φορά την μπάλα στην επίθεση. Δεν θα καταφέρει να βρει το στόχο παρότι έκανε μια καλή προσπάθεια. Με ο Κέμπτον τώρα. Στέκεται ο Φασούλας. Θετικό φάουλ. Ναι. Οι διαιτητές έδωσαν αμυντικό στο Φασούλα. Όχι. Επιθετικό του Κέμπτον. Είναι τόση φασαρία. Στο Φασούλα στέκεται. Ο Κέμπτον είναι αυτός που πάει επάνω του. Κλασικό επιθετικό φάουλ που πράγματι καταλόγησαν οι διαιτητές. Αλλά είναι τόση φασαρία που τόση η σύγκριση που επικρατεί ώστε δεν είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς αμέσως τι δίνουν οι διαιτητές. Λάθος από πλευράς Ολυμπιακού. Φορτέ τώρα για την Λιμόζ. Αργά ο Γάλλος playmaker. Ο Γιάνγκ με αντίπαλο τον Νάγκετς και τώρα Κέμπτον. Βερόβ με αντίπαλο τον Τζόνσον. Ο Γιάνγκ ξεφεύγει από τον Νάγκετς. Κέμπτον με δύσκολο σουτ. Ξανά προβάδισμα για την Λιμόζ. 6-7. Πρώτο σουτ και πρώτο καλάθι για τον Τίμοθη Κέμπτον. Τον κόκκινο όπως τον λένε. Παλαιότερα είχε παίξει ως παίκτης της Βερόνα εναντίον του ΠΑΟΚ. Όταν ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το κύπελο κυπελούχων Ευρώπης. Ο Βολκόφ δίνει τη λύση για τον Ολυμπιακό. Είναι το τρίτο καλάθι του Ουκρανού σε ισάριθμες προσπάθειες. Ολυμπιακός Λιμόζ, 8-7. Ξανά η φάση. Φορτέ για τον Μπιλμπά. Πάντα Μπιλμπά για τον Κέμπτον. Γιάνγκ. Έχει δύσκολη δουλειά εκεί ο Νάκητς. Σφύριγμα και φάουλ από τον Νάκητς. Ναι, πράγματι, αυτό σημειώνει ο Γιούγκεμπραντ. Πρώτο φάουλ για τον Φράνκο Νάκητς. Εδώ γίνεται το φάουλ, προφανώς σπρώχνει με το χέρι τον αντίπαλο. Ο Μπιλμπά μακριά από τη ρακέτα για τον Φορτέ. Και τώρα Κέμπτον. Ωραία ραβέρσα από τον Αμερικανό. Rebound από τον Βολκόφ. Που προωθεί την μπάλα. Αλλά η πάσα του για τον Άκης δεν είναι καλή. Ωφελούνται οι Γάλλοι που βγαίνουν 3-2. Προσπάθεια ευνηδιασμού αλλά δεν ρισκάρουν. Πολύ συντηρητικό μπάσκετ από την Λιμόζ. Βλέπετε το συνεχές γύρισμα της μπάλας. Να τώρα όμως που δημιουργούν ρήγμα στην άμυνα του Ολυμπιακού και με τον Γιάνγκ ξαναπαίρνουν το προβάδισμα. 8-9, 14 λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου μηχρόνου και ο Ιωαννίδης σηκώνει τον Μπακατσιά προσπαθώντας προφανώς να αλλάξει τον ρυθμό. Τόμιτς για τον Τζόνσον. Ωραία άμυνα από τον Μπιλμπά μπροστά στον Βολκόφ. Αλλά η μπάλα είναι και πάλι για τον Ολυμπιακό που έχει 13 δεύτερα για να κάνει επίθεση. Ο Μπακατσιάς όχι στη θέση του Τόμιτς, στη θέση του Νάκητς. Ασφαλώς ο Ιωαννίδης δεν μένει ικανοποιημένος από την άμυνα του Νάκητς πάνω στον Γιάνγκ. Γι' αυτό θα αναθέσει τον Αμερικανό στον Μπακατσιά. Τζόνσον πάει για το καλάθι. Ωραίο μπάσιμο και λέει up. 19 από τον Έντι Τζόνσον που μετά από 3 άστοχες προσπάθειες πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι. Φορτέ. Πάντα ο Φορτέ υπό την πίεση του Τόμιτς. Βερόβ τώρα. Ο Βερόβ που βολεύει τον Ολυμπιακό να είναι στην πεντάδα της Λιμόζ καθώς δεν απειλεί το καλάθι. Έτσι έχει μια εύκολη δουλειά ο Έντι Τζόνσον που δεν είναι και ο καλύτερος αμυντικός της ομάδας. Βήματα από τον Μπακατσιά που καταλογίζει ο Λίμαν. Ούτως ή άλλως όμως ο παίκτης του Ολυμπιακού είχε χάσει ένα εύκολο lay-up. Άρα λοιπόν ήταν δεν ήταν βήματα. Η ζημιά για την ελληνική ομάδα δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Σκορ 19 πάντα για τον Ολυμπιακό. Ο Κέμπτον για τον... για ποιον? Για τον Μπιλμπά. Υπό την πίεση του Βολκόφ βγάζει την μπάλα έξω. Βερόβ. Έξω για τον Κέμπτον. 10-11 από τον Αμερικανό. Νάτος εδώ Τίμοθη Κέμπτον.
με αρκετά μεγάλη θητεία στο NBA, αλλά και σε άλλα ευρωπαϊκά γήπεδα, στην Ιταλία. Βολκόφ για τον Έντι Τζόνσον, που χτυπάει από πίσω την άμυνα της Λιμός. 12-11. Και ο Φορτέ στο γνωστό τέμπο. Αργά-αργά. Δερόβ. Μπιλμπά. Γιάνγκ ξεφεύγει. Ο Φορτέ διστάζει για το σούτ. Ελεύθερος ο Γιάνγκ για 3. 12-14. Η Λιμός προηγείται με 2 πόντους. Με αυτό το δεύτερο τρίποντο του Μάικλ Γιάνγκ, που έχει 2-2. Τόμιτς για τον Μπακασιά. Βολκόφ τώρα. Μπακατσιάς για 3. Αυτό αποτελεί είδηση. Rebound από τον Βερόβ. Δεν λέω ότι ήταν η καλύτερη επιλογή. Μαλίκοβιτς ετοιμάζει την πρώτη του αλλαγή, που θα είναι ο Ρισάρντα Κουρί, τον είδατε. Και από την άλλη πλευρά ο Ιωαννίδης σηκώνει τον Ντάρλατς. Μπιλμπά. Φορτέ. Κέμπτον. Ξανά Φορτέ. Του κλείνει τον δρόμο Φασούλας. Ωραία άμυνα από τον σέντερ του Ολυμπιακού και η Λιμόζ έχει μόλις 3 δεύτερα για να ολοκληρώσει την επίθεσή της. Να ο Ντάρλατς που θα πάρει τη θέση του Παναγιώτη Φασούλα. 11 λεπτά και 28 δεύτερα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Και από την άλλη πλευρά μπήκε ο αρχηγός ο Ντακουρί στη θέση του Βερόβ. Ντακουρί για τον Μπιλμπά. Αυτός... Ω, φάουλ από τον Γιούγκεμπραντ πάνω στο σουτ. Θα παρακαλούσα να ξαναβλέπαμε τη φάση, αν υπάρχει δυνατότητα του replay. Έχω την εντύπωση ότι ο παίκτης του Ολυμπιακού ακούμπησε την μπάλα. Έτσι τουλάχιστον. 12-15 πάντα και τρίτη βολή από τον Μπιλμπά, καθώς το φάουλ έγινε πάνω σε σούτ για 3 πόντους. Yeah. 12-16. Η Λιμός προηγείται με 4, 11,5 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα. Τόμιτς για τον Βολκόφ. Μπακατσιάς για τον Έντι Τζόνσον. Αυτός χάνει το κοντρόλ της μπάλας. Λιμός και πάλι στην επίθεση. Ο Γιάνγκ πυροβολεί από μακριά. 3-3 από τον Αμερικανό της Λιμός και ο Ιωαννίδης εσπευσμένα ζητάει time out. Σκορ 12-19. Ξανά από το Ειρήνης και Φιλίας, όπου ο Ολυμπιακός έχασε μια επίθεση και η Λιμός έχει τώρα 12 δεύτερα για να κάνει σούτ. Ο Γιάνγκ για τον Μπιλμπά και 12-21, διαφορά 9 πόντων υπέρ των Γάλλων, που έχουν επιβάλει το ρυθμό τους, εκμεταλλεύονται τα λάθη του Ολυμπιακού. Έχουν μεγάλη ευστοχία στα σούτ 3 πόντων, 3-4. Μπακατσιάς για τον Ντάρλατς που είχε αντίπαλο τον Κέμπτον. Φάουλ από τον Αμερικανό και 2 βολές για τον Ντράγκαν Ντάρλατς. Να εδώ ο Κέμπτον, το δεύτερο φάουλ του Αμερικανού στον αγώνα. Και ο Ιωαννίδης ετοιμάζεται να επαναφέρει τον Νάκιτς στη θέση του Τόμιτς. Που τον βοηθούν να βρει το στόχο. 13-21. Η Λιμός προηγείται με 8 και είναι στην επίθεση με τον Φορτέ. Μπαγκαζιάς τώρα μαρκάρει τον Φορτέ. Ο Νάκιτς πήγε πάνω στον Γιάνγκ, που είναι ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για τον Ολυμπιακό. Έχει πετύχει 11 από τους 21 πόντους της Λιμός. Ντακουρί για τον Φορτέ. Επιθετικό. Έχω την εντύπωση ότι ο Γάλλος έσπρωξε με το δεξί του χέρι, εκτός αν είχε προηγηθεί το φάουλ του Μπακατσιά. Φάουλ του Μπακατσιά λοιπόν, ξανά η φάση. Έχουν μπλέξει τα χέρια τους. Πιθανότατα ο Μπακατσιάς είχε κάνει φάουλ πριν το σπρώξει ο αντίπαλος. Γιάνγκ. Νέο φάουλ. Από ποιον?
Φάουλ από τον Νάκιτς τελικά. Ξανά η φάση. Ο Νάκιτς απλώνει το χέρι του αντικανονικά. Το φάουλ είναι 5 για τον Ολυμπιακό, 4 για τη Λιμός. Κέμπτον για τον Γιάνγκ και πάλι για 3. Το πρώτο του άστοχο σουτ των 3 πόντων. Ο Μπακατσιάς δεν μπορεί να ελέγξει την μπάλα. Ο Γιούγκεμπραντ δείχνει ότι είναι και πάλι για την Λιμός μέσα σε αποδοκιμασίες. Ξανά η πάση. Έχω την εντύπωση. Όχι, καθαρά το τελευταίο χέρι που την έβγαλε ήταν του Μπακατσιά. Ήταν καθαρό. Άδικες οι διαμαρτυρίες. Ντακουρί. Για τον Κέμπτον. Μπιλιμπά. Ντακουρί. Ο Τζόνσον θα πάρει το rebound. Και τώρα Μπακατσιάς. Για τον Βολκόφ. Τάρλατς. Αλλά πάλι προσποιεί στο σουτ με ταμπλό και 15-21. Η διαφορά κατεβαίνει στους 6 με αυτό το πρώτο καλάθι του Dragan Tarlas. Είδατε ότι ο Ολυμπιακός επετέθη πριν οργανωθεί η άμυνα της Λιμός. Κέμπτον. Για τον Ντακουρί που δεν θα μπορέσει να βρει το στόχο παρότι ήταν σε πλεονεκτική θέση. Και νέα προσπάθεια ευνηδιασμού. Ο Μπακατσιάς πάει για το lay-up και αφήνει την μπάλα. Να ο ρυθμός που ευνοεί τον Ολυμπιακό. Και ο Μαλίκοβιτς αναγκάζεται να ζητήσει αμέσως time-out. Διασμό, νέο lay-up. Η διαφορά 19-21. Οι Γάλλοι στην επίθεση 7,5 λεπτά πριν το τέλος του μηχρόνου. Το Ειρήνης και Βιλίας έχει πάρει φωτιά. Ο Γιάνγκ υπό την πίεση του Νάγκετς θα βρει το στόχο. 19-23. Ενώ ο Ολυμπιακός προηγουμένως είχε κάνει ένα σερί 8-0, 7-0. 19-23, η διαφορά στους 4. Νάκιτς για τον Τζόνσον. Αυτό το σουτ με φάουλ, πρέπει να μετράει το καλάθι. Για να δούμε τι θα δείξουν οι διαιτές. Φάουλ από τον Ντακουρί και δύο βολές. Δεν μετράει το καλάθι. Για να ξαναδούμε τη φάση. Και το φάουλ, το σουτ, κόβεται η μπάλα μέσα και δεν μετράει το καλάθι. Γιατί δεν μετράει το καλάθι? Είναι καλάθι και μία βολή. Κλασική περίπτωση. Γίνεται φάουλ, σουτ. Προσπαθούν να κόψουν η μπάλα στο ταμπλό και μέσα. Το καλάθι μετράει και έχουμε και μία βολή. Ξαναδείτε τη φάση. Σηκώνει το Γάλλος, ο Αμερικανός, το φάουλ. Προσπαθεί να κόψει ο Μπιλμπά. Η μπάλα πέφτει μέσα, υπάρχει καλάθι και το φάουλ του Ντακουρί. Δεν μπορώ να καταλάβω τι δίνουν οι διαιτητές. Ο Λίμαν υποπίπτυσε πολύ μεγάλο λάθος εδώ. Ο Ιωαννίδης έχει δίκιο να διαμαρτύρεται. Εκείνο που πρέπει να προσέξει όμως είναι να μην ξεπεράσει τα όρια και δεχνεί τεχνική ποινή. Μικρόφωνο στον Νίκο Γέβελο να μας πει τι γίνεται ακριβώς κάτω. Θέλουν ο κύριος Ιωαννίδης με τον μάνατζερ του Ολυμπιακού, τον Γιάννη Γιαννάκη, θα κάνει ένσταση για αυτό το καλάθι. Ζητάνε να μετρήσει. Ο διαιτητής ο Λίμαν, από ό,τι καταλάβαμε από τα λεγόμενά του, είπε ότι το φάουλ έγινε. 20-23 από τον Αμερικανό που έχει 5 πόντους. Θα χάσει δεύτερη βολή, δηλαδή ο Ολυμπιακός έχασε εδώ 2 πόντους. 20-23. Φορτέ. Πάντα ο Γάλλος playmaker υπό την πίεση του Μπακατσιά. Ο Γιάνγκ βγαίνει από τα screen. Άργησε να ακολουθήσει ο Νάκιτς. 20-26 με αυτό το τέταρτο τρίποντο σε 5 προσπάθειες από τον Μαρκ Λιάνγκ. Μπακατσιάς. Βολκόφ για τον Νάκιτς. Τζόνσον, αλλά κλέβει ο Ντακουρί. Η μπάλα όμως είναι και πάλι για τον Ολυμπιακό που έχει 16 δεύτερα για να ολοκληρώσει την επίθεσή του. Η προηγούμενη φάση προκάλεσε μεγάλο εκνευρισμό στους παίκτες του Ολυμπιακού. Νάκιτς. Πάει για τη διείσδυση. Φάουλ από τον Μπιλμπά ή τον Γιάννη. Από τον Εμπαγιά που πήρε τη θέση του Μπιλμπά. Ξαναδούμε τη φάση. Έχω την εντύπωση ότι ο παίκτης Λιμός ήταν ακίνητος και περίμενε τον παίκτη του Ολυμπιακού. Αλλά προφανώς Τζόνσον. Υπό ασφυκτική πίεση. 22-26 η διαφορά και πάλι στους 4.
ήταν ο 7ος πόντος του Eddie Johnson, 6 λεπτά και 5 δεύτερα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Το σκορ βλέπω ότι δεν πάει ψηλά, αυτό ευνοεί τους Γάλλους. Ο Ολυμπιακός πάση θυσία πρέπει να τρέξει όπως στις προηγούμενες φάσεις. Μάχη για το rebound και τελικά η μπάλα εκτός τερέν για τους Γάλλους. Ενώ προηγουμένως είδα τον Νάκητς εξαπλωμένο στο τερέν. Ξανά εδώ η φάση. Μπακατσιάς έδιωξε την μπάλα. Ο Ιωαννίδης ετοιμάζεται να επαναφέρει το Φασούλα. Να το εδώ. Τα φάουλ είναι 5 για τον Ολυμπιακό, 6 για τη Λιμόζ. Εμπαγιά για τον Φορτέ. Πάντα ο playmaker της Λιμόζ. Γιάνγκ. Το κυνηγάει ο Μπακατσιάς τώρα. Φορτέ για τον Ντακουρί. Ωραία άμυνα από τον Τάρλατς. Μπακατσιάς. Τάρλατς. Επιμένει. Χάνει την μπάλα. Αποδοκιμασίες καθώς οι αμυντικές προσπάθειες των Γάλλων είναι τέτοιες που να περιέχουν σε κάθε περίπτωση υποψία για φάουλ. Πράγματι εδώ είδαμε τον Φορτέ να χτυπάει την μπάλα και τα χέρια του Τάρλατς. Οι διαιτές δεν έδωσαν τίποτα. Και ένα ο Φασούλας που μπήκε στη θέση του Βολκόφ. 5 λεπτά και 19 δεύτερα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Και ενώ η Λιμόζ προηγείται σταθερά με 22-26. Ο Μπιλμπά πήρε τη θέση του Κέμπτον. Χωρίς κλασικό σέντερ τώρα η Λιμόζ. Αυτό ίσως είναι πλεονέκτημα για τον Ολυμπιακό, ίσως είναι και μειονέκτημα, γιατί επιθετικό φάουλ από τον Γιάνγκ, όχι από τον Εμπαγιά, το δεύτερο. Νάτος εδώ. 5 λεπτά και 2 δεύτερα πριν από το τέλος του ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός στην επίθεση με τον Μπακατσιά. Ο Ολυμπιακός που πρέπει να επιδιώξει τον ευνηδιασμό πάση θυσία. Μπακατσιάς για τον Τζόνσον. Ο Νάκητς για τρεις. Και πάλι μπάλα για τον Ολυμπιακό καθώς έφτασε στα χέρια του Έντι Τζόνσον. Μπακατσιάς. Τζόνσον. Πάντα Τζόνσον προσπαθεί να πάει προς τα μέσα, δύσκολο lay-up και νέο φάουλ πάνω στον Αμερικανό που ασφαλώς του δίνει δικαίωμα για δύο βολές, καθώς το φάουλ από τον Ντακουρί έγινε πάνω στο σούτ. Δεύτερο φάουλ για τον αρχηγό της Λιμόζ. Ξανά η φάση. Κοιτάξτε εδώ το μαρκάρισμα. (Συσχελίδι) 23-26 από τον Έντι Τζόνσον, που είναι ο σκόρερ του Ολυμπιακού με 8, 5 δεύτερα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Οι Γάλλοι κρατούν σταθερά το προβάδισμα. Μπιλμπά για τον Ντακουρί. Γιάνγκ, άσχημο σούτ, rebound όμως από τους Γάλλους και νέο φάουλ από τον Εμπαγιά. Νάτος εδώ, ο Αφρικανός της Λιμόζ. Έκτο ομαδικό φάουλ για την Λιμόζ, πράγμα που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός έχει δικαίωμα για βολές. Κάτω από τα καλάθια γίνονται πραγματικές ταυρομαχίες, βλέπετε τα φάουλ. Το ποσοστό ευστοχίας στις βολές του των παιχτών του Ολυμπιακού είναι μόλις 38%, 3 βολές στις 8. Φορτέ για τον Μπιλμπά. Πολύ μακριά από το καλάθι, αναγκάζεται να τραβηχτεί έξω και ο Φασούλας. Φορτέ για τον Μπιλμπά. Για τρεις από τον Τζιμ Μπιλμπά και 23-29 η Λιμόζ ξεφεύγει με 6. Αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι το πέμπτο τρίποντο των Γάλλων. Να έχουν 5 τρίποντα, 5 εύστοχα σε 10 προσπάθειες. Λάθος πάσα από τον Τζόνσον. Ντακουρί για την Λιμόζ. Φορτέ. Πάντα ο Γάλλος playmaker. Ενώ ο Ιωαννίδης σηκώνει τον Βολκόφ. Γιάνγκ με αντίπαλο τον Τζόνσον. Ντακουρί.
πάντα ο αρχηγός των Γάλλων. Έξω για τον Φορτέ. Φάουλ από τον Τζόνσον. Έκτο ομαδικό φάουλ για τον Ολυμπιακό. Και δεύτερο προσωπικό του Έντι Τζόνσον. Ξανά η φάση. Ο Βολκόφ επανέρχεται στον αγώνα στη θέση του Τζόνσον. Ο Ολυμπιακός θα δοκιμάσει σχήμα με τρεις πυλούς. Στην επαναφορά ο Ντακουρί για τον Φορτέ. Εμπαγιά. Φορτέ. Λιγότερο από 3 λεπτά για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Απέναντι στον Μπακατσιά, η μπάλα για τον Γιάνγκ. Και νέο καλάθι από τον Μπιλμπά. 23-31. Η διαφορά στους 8. Ο Ολυμπιακός πλησίασε προς στιγμή στους 2. Οι Γάλλοι ξέφυγαν και πάλι με 8. Η μεγαλύτερη διαφορά που έχουν κάνει μέχρι στιγμής είναι 9 πόντι. Λιγότερο από 2,5 λεπτά για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ο Νάγκητς για τον Βολκόφ. Και από εκεί στο Φασούλα. Άσχημο σούτ από τον σέντερ του Ολυμπιακού. Rebound από τους Γάλλους που ελέγχουν τον ρυθμό και πάλι μετά την παροδική έκρηξη του Ολυμπιακού που δεν είχε συνέχεια. Ο Φορτέ με αντίπαλο τον Μπακατσιά. Και τώρα Γιάνγκ. Μπιλμπά. Γιάνγκ. Φάουλ από τον Φασούλα και δύο βολές για τον Ντάν Γιάνγκ. Πάρα πολύ συχνά με τις συνεχείς αλλαγές που κάνουν οι Γάλλοι τα μαρκαρίσματα αλλάζουν, όπως και δημιουργούνται πρόβλημα για τον Ολυμπιακό. Έχουμε νέο time out εδώ μεταξύ. Ο Γιάνγκ ευστόχησε και στις δύο βολές. Σκορ 23-33 υπέρ της Λιμός. 1 λεπτό και 44 δεύτερα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Βολκόφ με αντίπαλο τον Ντακουρί. Ελευθερώνεται ο Νάκητς για 3. Πρώτο τρίποντο για τον Ολυμπιακό. 26-33. Πρώτο τρίποντο μετά από 3 άστοχες προσπάθειες. Οι Γάλλοι έχουν 5 στα 10. Ντακουρί. Εμπαγιά για τον Γιάνγκ. Φορτέ. Πατάει βήματα, δίνει ο Λίμαν, ο Ελβετός διαιτητής. Η μπάλα για τον Ολυμπιακό. 1 λεπτό και 10 δεύτερα πριν από το τέλος του μηχρόνου. Τόμιτς που επανήλθε στην θέση του Μπακατσιά. Πάντα Τόμιτς. Βολκόφ. Προσπαθεί να πάει κοντά στο καλάθι, να εκμεταλλευτεί τη διαφορά ύψους. Τα καταφέρνει αλλά αστοχεί. Μακρινό rebound για τους Γάλλους. Ο Ντακουρίαν και είχε δυνατότητα εφνιδιασμού, φρενάρισε. Βλέπετε ποια είναι η λογική του παιχνιδιού των Γάλλων. Αργές επιθέσεις, σίγουρες κατά το δυνατόν. Φορτέ, ακόμα 10 δεύτερα για τη γαλλική επίθεση. Γιάνγκ. Προσπαθεί να βρει διέξοδο, φάουλ από τον Τάρλατς την ώρα που ο Γάλλος επιχειρούσε να πάρει την baseline και δύο βολές για τον Μάικλ Γιάνγκ, καθώς αυτό είναι το 8ο ομαδικό φάουλ για τον Ολυμπιακό και νέο time out. Που έχει πετύχει 18 από τους 33 πόντους της Λιμός, ευστοχή στην πρώτη βολή, οι πόντοι του γίνονται 19, σκορ 26-34, ακόμα μία βολή για τον Μάικλ Γιάνγκ, το βαρύ πυροβολικό της Λιμός. 26-35 η διαφορά στους 9 και ο Ολυμπιακός έχει 23 δεύτερα τώρα στη διάθεσή του για να εκδηλώσει επίθεση. Τόμιτς. Πάντα Τόμιτς αργά αργά για τον Βολκόφ. Νάκητς. Τζόνσον για 3 από πολύ μακριά. Μάχη για το rebound, κερδίζουν οι Γάλλοι. Δεν θα προλάβουν όμως να κάνουν επίθεση. Ο χρόνος έχει τελειώσει. Ξαναδούμε εδώ τη φάση. Εδώ κανονικά έπρεπε να έχει δοθεί ήδη το τζάμπολ. Άργησαν να το δώσουν διαιτητές. Ο Φασούλας έπιασε τον αντίπαλο από πίσω. Χρεώθηκε με φάουλ. Γιάνγκ. Κλέβει ο Μπακατσιάς.
Προσπαθεί να πάει προς το γαλλικό καλάθι. Τα καταφέρνει και κερδίζει φάουλ που του δίνει δικαίωμα για δύο βολές. Νομίζω το φάουλ είναι από τον Ντακουρί. Και λέω νομίζω γιατί πάνω στον playmaker του Ολυμπιακού έπεσαν δύο και τρεις αντίπαλοι. Τελικά είναι από τον Φορτέ. Ξανά η φάση. Ο Ευθύμης Μπακατζιάς στις βολές. Ο Ολυμπιακός είχε 3 στις 8 στο πρώτο ημίχρονο. 27-35. Και ακόμα μια βολή για τον Μπακατζιά. Κέμπτον στο rebound. Ο Ολυμπιακός που έχει 4 στις 9 βολές. 4 στις 10. Ποσοστό δηλαδή 40%. Φορτέ για τον Κέμπτον. Μαρκάριο Τάρλατς. Φάουλ από τον Νάκητς. Δεν μέτραει το καλάθι πάνω στον Μάικλ Γιάνγκ. Τρίτο φάουλ για τον παίκτη του Ολυμπιακού. Ξανά εδώ η φάση. Παραφέρουν την μπάλα οι Γάλλοι από την βασική γραμμή. Μπιλμπά πολύ μακριά. Ξεπερνάει τον Βολκόφ. Φορτέ. Πιεζόμενος από τον Μπακατζιά. Πάντα φορτέ για τον Μπιλμπά. Αυτός πολύ μακριά από το καλάθι. Το σούτ υπό την πίεση του Τζόνσον. Rebound από τον Μπακατζιά που κάνει μεγάλη δουλειά στην άμυνα. Μπακατζιάς για τον Τζόνσον. Βολκόφ πατάει εκτός τερέν η μπάλα για τους Γάλλους. Υπάρχει αναμφισβήτητη παράβαση. Ένα replay θα πείσει και τους πιο δύσπιστους. Κοιτάξτε εδώ το πόδι του Βολκόφ έξω από τη γραμμή. Φορτέ για την Λιμόζ. Κέμπτον. Γιάνγκ. Υπό την πίεση του Νάκητς. Rebound ο Μπακατζιάς. Προσπαθεί να προωθήσει γρήγορα την μπάλα. Φάουλ πάνω στον playmaker του Ολυμπιακού. Από τον Φορτέ είναι το δεύτερο για τον playmaker της Λιμόζ. Ξανά η φάση. Μπακατζιάς που παίζει πολύ καλά το παιχνίδι του εφηδιασμού. Όποτε δίδεται βεβαίως η ευκαιρία. Τζόνσον. Προσπαθεί με το lay-up, δεύτερη προσπάθεια, τρίτη προσπάθεια και με την τέταρτη η μπάλα θα καταλήξει στο καλάθι. Πεισματάρης ο Αμερικανός, 29-35. Ντακουρί για τον Φορτέ. Ολυμπιακός που μπήκε αποφασισμένος στο δεύτερο ημίχρονο, πολύ δυναμικός, πολύ πιεστική άμυνα. Μπιλμπά, ελεύθερος για τρεις. Η μπάλα όμως έξω για τον Φορτέ. Νέα επίθεση για τους Γάλλους. Φορτέ για τον Ντακουρί. Αυτός είχε την μπάλα του Τζόνσον. Κέμπτον. Γιάνγκ. Ξεφεύγει από τον Νάκητς. Βγαίνουν μπροστά του υψηλοί. Follow από τον Μπιλμπά. Και 29-37. Βγήκαν υψηλοί του Ολυμπιακού να κλείσουν το Γιάνγκ. Υποφελήθηκε ο Μπιλμπά. Βλέπετε, πήγε και ο Τάρλατς και ο Βολκόφ. Έτσι λοιπόν ο Μπιλμπά βρήκε την ευκαιρία. Ο Τζόνσον για τρεις, θα πετύχει το στόχο. 32-37, η διαφορά κατεβαίνει στους 5. Με το πρώτο τρίποντο του Έντι Τζόνσον και το στάδιο ειρήνης και φιλίας παίρνει φωτιά. Γιάνγκ, μέσα σε πανδεμόνιο. Φορτέ. Κέμπτον, πιέζει ο Τάρλατς. Πάντα Κέμπτον. Προσπαθεί να ξεφύγει. Φάουλ από ποιον, από τον Βολκόφ ή από τον Τάρλατς. Έντονες διαμαρτυρίες και από τους παίκτες του Ολυμπιακού και από την εξέδρα. Φάουλ του Τάρλατς. Αν μπορούσαμε να ξαναδούμε τη φάση. Ποιο φάουλ. Σταματάει καθαρά την μπάλα ο Βολκόφ. Ο Τάρλατς δεν ήρθε σε καμία επαφή. Και πάλι ο Μπακατζιάς. Νάκητς. Τάρλατς μέσα στη ρακέτα κλείνεται, κινδυνεύει να χάσει την μπάλα. Τελικά υπερισχύουν οι Γάλλοι.
με αυτή την ομαδική άμυνα. Φορτέ. Young. Για τον Κέμπτον που έχει αντίπαλο τον Νάγκετς. 6 δεύτερα για να γίνει επίθεση. Επιθετικό φάουλ από τον Τίμωθη Κέμπτον που έσπρωξε τον αντίπαλό του προκειμένου να γίνει κάτοχος της μπάλας. Τρίτο φάουλ για τον Αμερικανό της Λιμός. Ξανά η φάση. Έσπρωχνε ο Νάγκετς, έσπρωξε και ο Κέμπτον. Οι διαιτητές έδωσαν το επιθετικό. 32-39, Ολυμπιακός στην επίθεση με τον Μπακατσιά. Λιγότερο από 16 λεπτά για να τελειώσει ο αγώνας. Βολκόφ για τον Νάγκετς. Τζόνσον, ελεύθερος στο σούτ. Μάχη για το rebound. Και φάουλ από ποιον? Από τον Κέμπτον, νομίζω. Τέταρτο φάουλ του Αμερικανού. Ξανά η φάση. Στην προσπάθειά του να διώξει την μπάλα, ακούμπησε και το χέρι του Τάρλατς. Έχω την εντύπωση ότι το φάουλ αυτό το κέρδισαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού με την ψυχολογική πίεση που ασκούν στους διαιτητές. Ο Εμπαγιά μπήκε στη θέση του Κέμπτον και ο Βολκόφ μειώνει σε 34-39. Διαφορά στους 5. Οι Γάλλοι με τον Ντακουρί. 15,5 λεπτά πριν το τέλος. Ένα μάτς με άγρια ομορφιά. Ο Γιάνγκ ελευθερώνεται και σουτάρει. Έχει προηγηθεί όμως το τέταρτο φάουλ του Νάγκετς. Ο Ιωαννίδης σηκώνει τον Ντόμιτς. Ο Γιάνγκ έχει κάνει μεγάλη ζημιά. Έχει πετύχει 20 πόντους. Έχει φορτώσει με φάουλ τον Νάγκετς. Ο Ιωαννίδης αναγκάζεται να αλλάξει το σχήμα της πεντάδας του. Εμπαγιά για τον Φορτέ. Πιέζει ο Μπακατσιάς. Και τώρα τον Γιάνγκ έχει αναλάβει ο Τόμιτς. Παρακαλώ. Πάντα Γιάνγκ με αντίπαλο τον Μίλαν Τόμιτς. Ντακουρί για 3. Νέο τρίποντο, το έκτο των Γάλλων από την αρχή του αγώνα. Έχουν 6-13. Ολυμπιακός 2-6. 34-42, η διαφορά στους 8. Η Λιμός είναι η πόλη της Πορσελάνης, αλλά η ομάδα της σήμερα μοιάζει με γρανίτη. Βολκόφ, το σούτ υπό πίεση, μάχη για το rebound, έδιωξαν οι Γάλλοι μέσα από το καλάθι. Μέσα από το καλάθι έβαλαν το χέρι μέσα στο καλάθι. Για να ξαναδούμε εδώ τη φάση. Προσπαθεί ο Τάλας και διώχνουν από μέσα. Ο Εμπαγιά βάζει το χέρι και διώχνει την μπάλα μέσα από το καλάθι. Κλασική περίπτωση. Μα ήθελα να ξέρω. Φορτέ για τους Γάλλους. Και πάλι φορτέ για τον Ντακουρί. Εμπαγιά ξεφεύγει από τον Τάρλατς. Βήματα χρεώνει ο Γιούγκεμπραντ. Δεν μέτρησε το καλάθι. Ξανά η φάση. Ακριβώς περπατάει εδώ ο Γάλλος χωρίς να χτυπήσει την μπάλα κάτω. Ένα πλήρες βήμα χωρίς δρίβλα. Τόμιτς για τον Μπακατσιά. Αυτός πάει για τον πάσιμο, φάουλ από τον Μπιλμπά πάνω στον Ευθύμη Μπακατσιά. 14 λεπτά πριν το φινάλε. Ξανά η φάση. Το φάουλ του Μπιλμπά. Ήταν το πρώτο του στον αγώνα. Τα ομαδικά φάουλ είναι 5-5 στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Τζόνσον για 3. 37-42. Ο Τζόνσον κατεβάζει διαφορά στους 5. Με 2 στα 4 τρίποντα. Ο Τζόνσον φτάνει τους 16 πόντους. Ντακουρί. Εμπαγιά. Ο Ολυμπιακός όμως έχει πολύ δρόμο μπροστά του. Φορτέ υπό την πίεση του Μπακατσιά. Ντακουρί. Πιέζει ο Τζόνσον. Ο Ντακουρί για 3, τυφλά με ταμπλό η μπάλα μέσα. Θεέ μου. Πολύ εντελώς τυχερό καλάθι. Πέταξε την μπάλα. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι σημάδεψε από εκεί με ταμπλό. 37-44. Ο Βολκόφ για τον Τάρλατς και φάουλ από τον Εμπαγιά.
Το τέταρτο για τον για τον παίκτη της Λιμός. Ξανά εδώ η φάση. Βολκόφ για τον Μπακατσιά. Τόμιτς. Βολκόφ, φάουλ από τον Τακουρί. Καλά, αυτό δεν είναι μπάσκετ, είναι κάτς. Είναι κάτς, το ανέχονται οι διαιτητές. Αν ξαναδείξει ο σκηνοθέτης μας στην προηγούμενη φάση, θα δείτε τι ακριβώς έγινε. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε τον Τακουρί εδώ. Όχι μόνο μετακινείται, σπρώχνει με το χέρι και οι διαιτητές δεν σφυρίζουν τίποτα. Οι Γάλλοι στην επίθεση με τον Εμπαγιά. Γιάνγκ ξεφεύγει από τον Τόμιτς. Μάχη για το rebound. Υπερισχύουν οι Γάλλοι με τον Εμπαγιά. Φάουλ από τον Βολκόφ. Επαναλαμβάνω, αυτό δεν είναι μπάσκετ. Είναι ο θάνατος του μπάσκετ. Αυτό που διδάσκει ο Μαλίκοβιτς, αυτό που παίζουν οι Γάλλοι και αυτό που ανέχονται οι διαιτητές. Ο Βολκό 45, η διαφορά στους 8 υπέρ της Λιμός. Ο Μπακατσιάς αποτυγχάνει αλλά κερδίζει το lay-up και φάουλ πάνω στον playmaker του Ολυμπιακού. Από ποιον, από τον Εμπαγιά. Αν είναι του Εμπαγιά, είναι το πέμπτο, θα φύγει από το παιχνίδι. Πράγματι, ο Εμπαγιά θα καθίσει στον πάγκο διαμαρτυρόμενος. 39-45. Η διαφορά στους 6. Ο Ντακουρί για τον Μπιλμπά. Είναι εκτός γαλλικής πεντάδας τώρα ο Γιάνγκ. Μπιλμπά για τον Φορτέ. Βερόβ για τον Ντακουρί. Κέμπτον και φάουλ του Φασούλα στην προσπάθεια του να κλέψει την μπάλα πριν γίνει κατοχός της ο Αμερικανός. 7ο ομαδικό φάουλ για τον Ολυμπιακό. Ακριβώς τόσα, 7 έχει και η Λιμός. Ο Μπιλμπά για τον Φορτέ. 12 λεπτά πριν το τέλος. Η Λιμός προηγείται με 6. Πάντα Φορτέ. Μπιλμπά για τον Ντακουρί και ξανά Μπιλμπά. Βγαίνει ο Φασούλας. Μπιλμπά έξω στον Βερόβ. Αυτός για 3. 39-48 από τον Τζιμ Βερόβ που σημειώνει το 7ο τρίποντο της Λιμός. Έχει 7 στα 14, ποσοστό 50%, εκπληκτικό για εκτός έδρας αγώνα και για τόσο πιεστική άμυνα από την πλευρά του Ολυμπιακού. Τζόνσον με αντίπαλο τον Βερόβ. Για τον Ντάρλατς κοντά στο καλάθι σηκώνεται και καρφώνει, καθώς ο Μπιλμπά δεν μπορούσε να τον αντιμετωπίσει. 41-48. 5 πόντοι από τον Ντράγκαν Ντάρλατς. Η Λιμός όμως κρατάει γερά. 41-48. 11 λεπτά και 15 δεύτερα πριν το τέλος. Ντακουρί με αντίπαλο τον Τόμιτς. Βερόβ. Και πάλι Ντακουρί. Σουτάρει από μακριά. Στο rebound ο Φασούλας. Μπακατσιάς. Προσπαθεί να πάει γρήγορα προς το γαλλικό καλάθι. Κλείνεται. Γίνεται το λάθος. Ο Βερόβ τρέχει για το lay-up. Ο Φασούλας δεν ρισκάρει το φάουλ. Έρχεται ο Μπιλμπά για να καρφώσει την μπάλα. Ξανά εδώ το λάθος του Μπακατσιά. Κλέβει ο Βερόβ. Και το τελείωμα της φάσης με τον Βερόβ να χάνει το lay-up αλλά να μην έχει ακολουθήσει άλλος παίκτης του Ολυμπιακού και έτσι ο Μπιλμπά να υποφελείται. 41-50. 10 λεπτά και 46 δεύτερα πριν το τέλος του αγώνα. Ο Βολκόφ στη θέση του Φασούλα. Ενώ βλέπω ότι ο Μαλίκοβιτς ετοιμάζεται να βάλει για πρώτη φορά στον αγώνα τον Αμπάσι, έναν άλλο Αφρικανό, γκάρ. Τζόνσον, υποπίεση στο σούτ, rebound από τον Ντακουρί. Φορτέ, Κέμπτον. Κλέβει ο Μπακατσιάς που κάνει μεγάλη δουλειά στην άμυνα. Ντάρλατς σηκώνεται μπροστά στον Κέμπτον. 43-50. Πολύ ωραία προσπάθεια και από τον Μπακατσιά που την ξεκίνησε με το κλέψιμο στην άμυνα αλλά και από τον Ντάρλατς που την τελείωσε. Ο Ολυμπιακός πιέζει όλο το γήπεδο. Με τον Μπακατσιά βέλα πάνω στον Φορτέ.
Βερόβ, Κέμπτον. Πάντα Βερόβ για τον Ντακουρί. Βήματα που χρεώνει ο Γιούγκεμπραν. Ο Ιωαννίδης κάνει μια χειρονομία, σαν να θέλει να πει επιτέλους, σφύριξε. Είδαμε ξανά τη φάση. Έστω και λίγο μετακίνησε και τα δύο του πόδια ο Γάλλος. Τόμιτς. Ο Ιωαννίδης ετοιμάζει το Λινιάτη για να ασκήσει ακόμα μεγαλύτερη πίεση. Μπακατσιάς. Τζόνσον για τον Τάρλατς. Αυτός κοντά στο καλάθι κόβεται με φάουλ από τον Ντακουρί. Δύο βολές για τον Ντράγκαν Τάρλατς. 9 λεπτά και 24 δεύτερα πριν από το τέλος του αγώνα. Και ενώ το σκόρ είναι 43-50 υπέρ της Λιμόζης. Κανάει φάση. Έδιωξε πρώτα την μπάλα, μετά βρήκε το χέρι του Τάρλατς ο Ντακουρί. Ήταν το 44-50 η διαφορά στους 6. Ο Γιάνγκ στο κατέβασμα της μπάλας. Με αντίπαλο τον Τόμιτς. Αμπάσι. Μαρκάρει εκεί ο Λιμιάτης. Βερόβ για τον Κέμπτον. Ο Γιάνγκ κερδίζει. Το σούτ υποπίεση, rebound από τον Τάρλατς. Έχει προηγηθεί φάουλ από τον Τόμιτς. Δύο βολές για... Συνεχίζει εύστοχος ο Αμερικανός με 6 στις 6 βολές. Σκορ 45-52. 7 πόντι για τη Λιμόζ. Κρατάει σταθερά το προβάδισμα. Λιμιάτης για τον Τόμιτς. Αυτός για 3, η μπάλα ίσα ίσα που έφτασε η Στεφάνη. Αμπάση για την Λιμόζ, αργά αργά. Πιέζει ο Λιμιάτης. Βερόβ. Και πάλι Βερόβ με αντίπαλο τον Τζόνσον. Ο Γιάνγκ βγαίνει από τα σκριν. Από την πίεση του Τόμιτς. Στο rebound και πάλι ο ίδιος. Νέα επίθεση λοιπόν για τους Γάλλους, που με τα επιθετικά rebound βρίσκουν την ευκαιρία να ροκανίζουν περισσότερο το χρόνο. Βερόβ. Γιάνγκ. Προσπαθεί να ξεφύγει τώρα από τον Βολκόφ. Κέμπτον πήρε την ωραία πάσα του συμπατριώτη του κάτω από το καλάθι. 45-54 η διαφορά και πάλι στους 9 από τον Τίμοθη Κέμπτον. Λιμιάτης. Τόμιτς. Τάρλατς. Θα πάρει το πέμπτο φάουλ του Κέμπτον. 47-54 από τον Ντράγκαν Τάρλατς που αποφελείται από τα 4 φάουλ του Κέμπτον. Ο Αμερικανός δεν μπορεί να αμυνθεί αποτελεσματικά. 7 λεπτά και 40 δεύτερα πριν το τέλος. Ο Βερόβ υπό την πίεση του Τζόνσον. Πάντα Βερόβ. Γιάνγκ. Ο Ιωαννίδης ξανασηκώνει τον Μπακατσιά. Ο Γιάνγκ χάνει την μπάλα, αλλά θα καταλήξει στον Αμπάση και φάουλ από τον Ντάν Γιάνγκ που έσπρωξε από πίσω. Φάουλ 54. Ακόμα μία βολή. Ο κόσμος παροτρύνει τον Τάρλατς. Η διαφορά κατεβαίνει, αλλά δεν γράφονται οι πόντοι στο ταμπλό. Δεν είναι 49-54 και όχι 51-54 που γράφει το ταμπλό του γηπέδου. Αμπάση. Χάνει την μπάλα υπό την πίεση του Μπακατσιά. Το σκορ λοιπόν 49-54 διορθώθηκε και στο ταμπλό. Μεγάλη δουλειά από τον Θήμιο Μπακατσιά. Ο κόσμος του Ολυμπιακού όρθιος παροτρύνει τους παίκτες των Ερυθρολεύτων για την τελική αντεπίθεση, καθώς η Λιμόζ συνεχίζει να προηγείται με 5. Τόμιτς. Αργά αργά ο Ολυμπιακός. Μπακατσιάς για τον Έντι Τζόνσον. Ο Τόμιτς για 3. Θα βρει το στόχο μέσα σε αποθέωση. 52-54, ο Ολυμπιακός στους 2. Οι Γάλλοι πιέζονται, ο Σι προσπαθεί για το Γιάνγκ. Τελικά σώζουν την μπάλα που πήγε να χαθεί οι Γάλλοι. Βερόβ για τον Αμπάση. Γιάνγκ, λάθος πάσα, τελικά ο Βολκόφ δεν επωφελείται. Θα βρει το στόχο Γιάνγκ, σουτ 2 πόντων, 52-56 από τον Ντάνι Γιάνγκ.
6 λεπτά και 22 δεύτερα πριν από το τέλος του αγώνα. Ο Τόμιτς για τον Βολκόφ. Χάνει την μπάλα ο Ουκρανός και φάουλ από τον Έντι Τζόνσον πάνω στον Τζίμπερο, που αποκτά δικαίωμα για δύο βολές με σούτ 2 πόντων τις βολές που πέτυχε προηγουμένως ο Βερόβ. Ολυμπιακός λοιπόν 54-58, 5 λεπτά και 42 δεύτερα πριν το τέλος του αγώνα. Φορτέ υπό την πίεση του Μπακατσιά. Κέμπτον. Πάντα Αμερικανός για τον Μπιλμπά. Φορτέ. Κέμπτον για τον Βερόβ που ξεφεύγει από τον Τζόνσον. 54-60. Έξοχη πάσα του Αμερικανού και επίσης καλό το τελείωμα της φάσης από τον Βερόβ. 54-60, 5 λεπτά και 16 δεύτερα πριν το τέλος. Τάρλατς για τον Βολκόφ. Τζόνσον εκτός ισορροπίας στο σούτ. Βγάλει εύκολα στο rebound με τον Γιάνγκ. 5 λεπτά και 4 δεύτερα πριν το φινάλε. Ο Ιωαννίδης ξανασηκώνει τον Άκητς. Φορτέ. Κέμπτον. Έξω στον Μπιλμπά. Βερόβ. 7 δεύτερα για τη γαλλική επίθεση. Το σούτ υποπίεση από τον Βερόβ. Rebound από τον Έντι Τζόνσον. Τόμιτς. Τάρλατς με αντίπαλο τον Μπιλμπά. Το σούτ με ταμπλό από τον Νεαρό. 56-60. Και 15 πόντοι από τον Dragan Τάρλατς, που μαζί με τον Έντι Τζόνσον είναι η σκόρερ του Ολυμπιακού. Βερόβ. Ακόμα 4 λεπτά και 15 δεύτερα. Πάντα Βερόβ. Φάουλ από τον Μπακατσιά στον Φορτέ. Δύο βολές για τον playmaker της Λιμός. Τρίτο φάουλ για τον Ευθύμη Μπακατσιά. Ο Νάκητς επανέρχεται. Οι Γάλλοι έχουν 16 βολές στις 18. Και τώρα 17 στις 19. Αλλιώς αντίθετα ο Ολυμπιακός έχει 10 στις 16. 56-62. Η διαφορά και πάλι στους 6. Σχεδόν 4 λεπτά πριν τελειώσει το μάτς. Ο Μπακατσιάς για τον Τόμιτς. Αυτός για 3. Θα βρει το στόχο. Rebound από τον Γιάνγκ, ο οποίος στην προσπάθειά του να εξουδετερώσει τον Νάκητς κάνει φάουλ. Εντάξει, ο Τάρλατς υπέπεσε σε φάουλ εδώ σε αυτή τη φάση πάνω στον Κέμπτον. Έτσι ο Αμερικανός ήταν το τέταρτο φάουλ του Τάρλατς. Ο Αμερικανός αποκτά δικαίωμα για 2-3 λεπτά και 50 δεύτερα πριν το τέλος. Μπακατσιάς για τον Ολυμπιακό. Τόμιτς. Νάκητς υποπίεση, φάουλ και δύο βολές για τον Φράνκο Νάκητς. 3 λεπτά και 41 δεύτερα πριν. 3 λεπτά και 37 δεύτερα πριν από το τέλος. Πέντε δεύτερα η μπάλα στα χέρια του Γιάνγκ, υποπίεση. Ολυμπιακός γίνεται κάτοχος της και βρίσκεται στην επίθεση 3,5 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. Τόμιτς. Πάντα Τόμιτς για τον Νάκητς. Ξανά Τόμιτς, Μπακατσιάς. Τόμιτς, Μπακατσιάς, προσπαθεί να πασάρει στον Τάρλατς. Αυτός έχει αντίπαλο τον Κέμπτον, κλείνεται. Τον κόβει ο Μπιλμπά που έσπευσε για βοήθεια. 3 λεπτά και 6 δεύτερα πριν το τέλος, η μπάλα είναι στα χέρια των Γάλλων. Ξανά η φάση. Το κόψιμο καθαρό από τον Τζιμ Μπιλμπά. Ο Κέμπτον για τον Φορτέ. Έξω για τον Μπιλμπά και πάλι Φορτέ. 12 δεύτερα για να κάνει επίθεση Λιμός. Φορτέ. Μπιλμπά μπερδεύεται, κερδίζουν την μπάλα οι παίκτες του Ολυμπιακού με τον Νάκητς. Ο Μπακατσιάς προσπαθεί να προωθήσει, αλλά οι Γάλλοι έχουν επιστρέψει. Επιμένει ο playmaker του Ολυμπιακού. Φάουλ, τέταρτο από τον Μάικλ Γιάνγκ. Δύο βολές για τον Θύμιο Μπακατσιά. 2 λεπτά και 37 δεύτερα πριν το τέλος και ενώ το σκορ είναι 59-64. Ξανά εδώ η φάση. Ο Γιάνγκ. Φάουλ από πέμπτο από τον Νάκητς που καταλογίζει ο Λίμαν. Ενώ επανήλθε και ο Ντακουρί. Ο Γιάνγκ έχει 7 στις 7 βολές και 25 πόντους.
8 στις 8 και 26 σκορ. Να ο Τόμιτς που επανήλθε. Ο Μπολκόφ εντυπωσιακό το πάσιμο και το κάρφωμα. 63-66, 2 λεπτά και 17 δεύτερα πριν το τέλος. Φορτέ. Ο Μπαγκατζιάς πάντα επάνω του. Πάντα Φορτέ. Σε φεύγει ο Γάλλος playmaker. Μπιλμπά για τον Ντακουρί. 9 δεύτερα για τη Λιμόζ. 8 Κέμπτον με αντίπαλο τον Βολκόφ. Επιθετικό από τον Αμερικανό. 5 φεύγει από το παιχνίδι. Η μπάλα για τον Ολυμπιακό. 1 λεπτό και 50. Του επανήλθε στον αγώνα. Τόμιτς τώρα για τον Βολκόφ. Έξω στον Μπαγκατζιά. Τζόνσον. Υποπίεση, φάουλ. Και τρεις βολές για τον Έντι Τζόνσον. Μετά το φάουλ του Βερόβ. Να εδώ ο Βερόβ που σηκώνει το χέρι. Είναι το τρίτο του φάουλ. 1 λεπτό και 42 δεύτερα πριν το τέλος. Δεν βλέπω αν πατάει ή δεν πατάει η γραμμή ο Τζόνσον. Μάλλον πρέπει να... Απόσταση αναπνοής. Και τώρα η τελική μάχη. 1 λεπτό και 40 δεύτερα πριν το τέλος. Φορτέ. Πιέζει ο Μπαγκατζιάς. Πάντα Φορτέ. Τα δευτερόλεπτα κυλούν. 14, 13, 12. Ο Γιάνγκ ελευθερώνεται. Το σούτ με ταμπλό. 65-68. 1 και 18 πριν το τέλος. Η Λιμόζ πάντα ζωντανή. Προηγείται με 3. Τόμιτς. Βολκόφ. Τζόνσον. Τον σταματάει ο Ντακουρί. Πέφτει εκτός τερέν. Η μπάλα για τον Ολυμπιακό. Τόμιτς για 3, υποπίεση. Rebound από τον Τάρλατς. Η μπάλα όμως στα χέρια των Γάλλων. Εκεί που ήταν ο Μπιλμπά. 50 δεύτερα πριν το τέλος. 65-68. Προηγείται Λιμόζ και έχει την μπάλα. Φορτέ. Φάουλ πάνω στον Φορτέ. 41 δεύτερα και 5 δέκατα πριν το τέλος. Δεν ήταν ο επίσημος χρόνος που είδατε αυτός. 39-9. Είναι 41-5. 65-70. Η Λιμόζ προηγείται με 5. Απομένουν 35 δεύτερα. Ο Τόμιτς για 3. Θα βρει το στόχο. 68-70. Η διαφορά στους 2. 28 δεύτερα πριν το τέλος. Ο χρόνος κυλάει υπέρ των Γάλλων. Φάουλ από τον Βολκόφ πάνω στον Ντακουρί που έχει δικαίωμα για 2. Πριν το τέλος. 68-72. Οι Γάλλοι αξιοποιούν όλες τις βολές. Μπακατσιάς. 26 δεύτερα. Πάει γρήγορα στο lay-up. Χάνει βέβαια ο καλάθι. Ο Τάρλατς μετράει το καλάθι. Το κόψιμο ήταν στην κάθοδο. 19 δεύτερα και 8 δέκατα πριν το τέλος. 70-72 υπέρ της Λιμόζ. Ο Γιάνγκ στον Ντακουρί. Πιέζει ο Βολκόφ. Φάουλ από τον Ουκρανό. Είναι το τρίτο του φάουλ. Και άλλες δύο βολές. Και νέο. Με τον ίδιο τρόπο μπήκε και η πρώτη, με διπλή αναπήδηση. 19 δεύτερα πριν το τέλος. Ο Τόμιτς. Το σκορ είναι 70-74. Χάνει προς στιγμή την μπάλα ο παίκτης του Ολυμπιακού. Σουτιά 3. Rebound από τον Τζόνσον και φάουλ από τον Βερόβ. 9 δεύτερα και 9 δέκατα πριν το τέλος. Δύο βολές για τον Έντι Τζόνσον. Φάουλ τελικά. 70-76. Ο Βολκόφ για τον Τάρλατς. Ξανά Βολκόφ. 7 δεύτερα. 6. Τόμιτς. Για 3, 73-76, το παιχνίδι τελείωσε, η Λιμόζ είναι νικήτρια για 6η συνεχόμενη φορά του Ολυμπιακού. Οι Γάλλοι, πραγματικός κακός δαίμονας της ελληνικής ομάδας, κερδίζουν αυτό τον τελικό για την πρώτη θέση, εξασφαλίζουν την πρωτιά στον όμιλό τους και ο Ολυμπιακός, εκείνο που έχει να κάνει στη συνέχεια, στον εντός έδρας αγώνα του την επόμενη εβδομάδα με την Μπάκλερ.